Χαίρετε κυρίες, κύριοι και παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια ελληνική σπαρτιατική αποικία η οποία ξεκίνησε πολλές χιλιάδες χρόνια π.Χ. και κατέληξε μετά από μερικές χιλιάδες χρόνια π.Χ. στην Βακτριανή, δηλαδή στο σημερινό Αφγανιστάν. Πώς οι Σπαρτιάτες έφτασαν μέχρι εκεί, θα ξετυλίξουμε τον μύθο από το τέταρτο βιβλίο του Ηροδότου, την Μελπομένη, για να δούμε πώς οι Θηραίοι, οι άνθρωποι του Θήρα, έκαναν τις πρώτες τους αποικίες και απέτυχαν και πώς βρέθηκαν σκλαβωμένοι από τους Πέρσες στην Βαβυλώνα, στα Σούσα και μετά στην Βακτριανή χώρα. Η γη από τους αρχαίους Έλληνες θεωρείται ιερή. Όταν ένας αγρότης πέθαινε στην αρχαία Ελλάδα, η γη του εκκληρονομείται με τον ίδιο τρόπο από τον νότο στο βορρά και από τον βορρά στο νότο, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Εάν ο αγρότης δεν είχε παιδιά, τότε η γυναίκα του κληρονομούσε το μισό της περιουσίας του και το άλλο μισό περνούσε στα χέρια των ανδρών κληρονόμων αυτού του αγρότη, οι οποίοι έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να πάρουν τη χείρα γυναίκα τους, ούτως ώστε η περιουσία να περάσει στα ίδια χέρια της ίδιας οικογένειας. Εάν ο αγρότης είχε παιδιά, τότε η χείρα, η μητέρα τους, κληρονομούσε το 1/4 της περιουσίας του μακαρίτη και τα παιδιά κληρονομούσαν ίσα μέρη από το υπόλοιπο. Τα παιδιά των παιδιών, των παιδιών, των παιδιών, των παιδιών και τα εγγόνια τους και τα δυσέγγονά τους κληρονομούσαν με τον ίδιο τρόπο τη γη που κάποτε στο απότερο μέλλον δεν έφτανε ούτε για να πατήσουν και οι πρόγονοί μας έλεγαν «δεν με χωράει ο τόπος ή δεν έχω μέρος ούτε να σταθώ». Για το μέλλον τους λοιπόν έπρεπε να διαλέξουν ή να πολεμήσουν μεταξύ τους σε εμφυλίους πολέμους για να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον για ένα κομμάτι γης ή να πάρουν τα μάτια τους και να φύγουν. Όταν οι πρόγονοί μας έπρεπε να πάρουν τα μάτια τους και να φύγουν για άλλους καλύτερους τόπους, τότε έστελναν τους θεοπρόπους στο μαντίο των αδελφών και αυτοί έφερναν γραπτές πινακίδες από ξύλο πεύκου πάνω στο οποίο σε κερί η πυθία χάραζε γραπτό τον χρησμό ή μετάλλινες πλάκες που ήταν αιώνιες από χαλκό. Η πυθία έδινε χρησμό και χάρτη για το πού να πάνε οι άπικοι, αφήνοντας πίσω τους την μητέρα πατρίδα, την Μητρόπολη. Οι θεοπρόποι ιερείς, γυρνώντας με το χρησμό πίσω στην μητέρα πατρίδα, έπαιρναν τα δαχτυλίδια των νέων, γιατί όλοι οι νέοι στην αρχαία Ελλάδα φορούσαν δαχτυλίδι με το θηρεώσιμό τους, δηλαδή το σύμβολο του κάθε οίκου, της θύρας, της πόρτας του σπιτιού. Και τραβούσαν από συνταξιώτες, δηλαδή αυτούς που ήταν στην ίδια ηλικία και ίδια τάξη, σαν να λέγαμε σχολική τάξη σήμερα, τα δαχτυλίδια τους και οι κληρωτοί, αυτοί οι οποίοι κληρώθηκαν, ετοιμάζονταν να πάνε στον καινούριο τόπο. Οι μητέρες τους διάλεγαν την ύφη. Η προξενήτρα έφερνε τα προξενιά σε σπίτια γαμπρών, οι οποίοι ήταν πολλοί αδελφοί, χωρίς αδελφές, για να κάνουν πολλά αρσενικά παιδιά στον καινούριο τόπο. Και η κατάλληλη νύφη για γαμπρό ήταν αυτή που είχε πολλούς αδελφούς και ήταν μία ή δύο ή όσο μπορούσαν λιγότερες αδελφές από ό,τι αδέλφια, γιατί οι κοπέλες έδιναν πρίκα, ενώ τα αγόρια έπαιρναν πρίκα και ήταν προτιμότερα
τα κορίτσια που στο DNA τους θα λέγαμε δεν είχαν μέλλον για να κάνουν πολλά κορίτσια, τα οποία δεν τα προτιμούσαν. Αφού ευόδωναν τα προξενιά, υπογράφονταν τα προγαμιές συμβόλαια. Και ο γαμπρός έστενε την προξενήτρα στο σπίτι της νύφης για να της πάρει το αχνάρι, δηλαδή το νούμερο του υποδήματός της. Με τον καλάποδα, ο σκητοτόμος ο υποδηματοποιός θα της έκανε υποδήματα για όλη της τη ζωή, τα οποία θα έφερνε ο γαμπρός μπροστά στο ναό της Εύκλειας που γινόταν ο γάμος. Ο γαμπρός έπρεπε να πάρει στον καινούριο τόπο παπούτσι από τον τόπο του, δηλαδή γυναίκα που να ξέρει τα ίδια ήθη και έθιμα και την ίδια γλώσσα από τον τόπο του. Πολύ ελάχιστες νύφες στην Αθήνα, όταν είδαν κάτω από τον πέπλο τους τον υποψήφιο γαμπρό και δεν τον άρεσαν, του έδωσαν τα παπούτσια του στο χέρι. Και αυτός ο γάμος δεν έγινε, αλλά αυτές ήταν απειροελάχιστες περιπτώσεις που η νύφη έδωσε τα παπούτσια στον γαμπρό. Εμείς από την Αθήνα θα πάμε στη Σπάρτη, όπου πρέπει να γίνει απικισμός από τον βασιλιά, ο οποίος αντικαθιστά τον αδελφό του, αντιβασιλεύει και προσέχει τα παιδιά του και τα μεγαλώνει για να ανεβούν αυτά και να βασιλέψουν στη Σπάρτη. Πρόκειται για τον Θύρα, και ο Θύρας είναι αυτός που θα κάνει την αποικία της Σπάρτης στην νήσο Καλίστη, η οποία μέχρι σήμερα ονομάζεται η νήσος του Θύρα, νήσος Θύρα. Ο Θύρας, ο γιος του Αυτισίωνα, εγγονός του Τισαμενού, δυσεγγονός του Θερσάνδρου και τρισεγγονός του Πολυνίκη, ετοιμαζόταν να φύγει από τη Λακεδαίμονα για να κτίσει αποικία. Ο Θύρας αυτός καταγόταν από τους Καδμίους και ήταν θείος από τη μητέρα τους, των γιών του Αριστοδήμου, Ευρυσθένη και Πρόκλη. Επειδή τα παιδιά ήταν ανήλικα, ο Θύρας ήταν επίτροπος της βασιλείας της Σπάρτη. Όταν όμως ανδρώθηκαν τα αδέλφια και πήραν τη βασιλεία, ο Θύρας, επειδή δεν μπορούσε να ανεχθεί το να διοικείται από άλλους, επειδή είχε ήδη γευθεί την βασιλεία, δήλωσε ότι δεν θα παραμείνει στη Λακεδαίμονα, αλλά θα πλεύσει προς τους συγγενείς του. Στο νησί, το οποίο σήμερα ονομάζεται Θύρα από το όνομά του και προηγουμένως ονομαζόταν Καλίστη, υπήρχαν απόγονοι του Μεμβλιάρου, γιου του Ποικίλου, άνδρα Φίνικος. Γιατί ο Κάδμος, ο γιος του Αγίνωρος, όταν αναζητούσε την Ευρώπη, προσορμίστηκε στο νησί Καλίστη. Προσορμίστηκε είτε γιατί του άρεσε η χώρα, είτε για άλλο λόγο, και άφησε στο νησί Φίνικες και μεταξύ τους τον συγγενή του τον Μέμβλιαρο. Αυτοί κατοίκησαν στο νησί το οποίο ονομαζόταν Καλίστη επί 8 γενιές ανδρών πριν έρθει εκεί ο Θύρας από την Λακεδαίμονα, δηλαδή περίπου 250 χρόνια. Όταν πήγε προς αυτούς ο Θύρας με λαό από όλες τις φυλές, όχι μόνο δεν τους έδιωξε, αλλά τους θεωρούσε στενούς συγγενείς και είχε την πρόθεση να συγκατοικήσει μαζί τους. Το νησί από τον οικιστή του πήρε το όνομα Θύρα. Ο γιος του Θύρα αρνήθηκε να συμπλέψει με τον πατέρα του. Ο Θύρας του είπε ότι τον αφήνει αμνό εν μέσω λύκων. Γι' αυτό το λόγο ο νεαρός πήρε το όνομα Ιόλικος και αυτό το όνομα επικράτησε τελικά. Ιόλικος, όης, πρόβατο και λύκος. Από τον Ιόλικο γεννήθηκε ο Αιγεύς και από αυτόν Αιγίδες ονομάζονται οι απόγονοι μεγάλης φυλής της Σπάρτη. Οι άνδρες αυτής της φυλής, επειδή δεν επιζούσαν τα παιδιά τους, ίδρυσαν μετά από χρησμό ιερό των Ερηνίων,
του λαΐου και του ιδίποτα. Μετά από αυτά επιζούσαν. Και το ίδιο συνέβη και στη Θήρα από τους απογόνους αυτών των ανδρών. Ο απόγονος εκείνου του Θήρα, ο Γρίνος του Εσανία, βασιλιάς του νησιού της Θήρας, πήγε στους δελφούς μεταφέροντας από την πόλη του Εκατόμβη, θυσία 100 βοδιών. Μαζί με άλλους πολίτες, τον Γρίνο τον ακολούθησε και ο Βάτος, ο γιος του Πολυμνίστου, απόγονος του Εφήμου από τη γενιά των Μινώων. Οι Μίνωες, απόγονοι των Αργοναυτών, εκδιώχθηκαν από τη Λίμνο, από τους Πελαζούς, οι οποίοι είχαν απαγάγει από τη Βραβρώνα τις γυναίκες των Αθηναίων. Οι Μίνωες ήρθαν στη Λακεδαίμονα και στρατοπέδευσαν στον Ταΐγετο, λέγοντας ότι ήρθαν από τους προγόνους τους. Ο Θήρας πήρε μαζί του λίγους από αυτούς, στις 3-3 κοντόρους, που αποτέλεσαν και τους πρώτους Σπαρτιάτες απίκους της Θήρας. Οι Σπαρτιάτες λοιπόν με τον Θήρα έκαναν απικία στην ίσο Καλίστη, που ονομάστηκε Θήρα, αλλά εκεί δεν έζησαν καλά, γιατί δεν αποκτούσαν παιδιά. Και επειδή δεν είχε μέλλον το νησί χωρίς απογόνους, έστειλαν στο μαντίο των δελφών θεοπρόπους, αντιπροσώπους από την ίσο Θήρα, για να ζητήσουν χρησμό για το μέλλον τους. Όταν ο βασιλιάς των Θηραίων Γρίνος ζήτησε χρησμό για το μέλλον του λαού του, η πυθία του χρησμοδότησε να χτίσει πόλη στη Λιβύη, δηλαδή στην Αφρική. Αυτός απάντησε και είπε: «Εγώ, βασιλιά μου, Απόλλωνα, είμαι ήδη γέρος και δύσκολα μπορώ να μετακινούμε. Εσύ όμως διέταξε έναν από τους νεότερους, από αυτούς που είναι παρόντες, να το κάνει αυτό». Και καθώς έλεγε αυτά, έδειχνε ταυτόχρονα τον Βάτη. Τότε λοιπόν αυτά γινόταν. Μετά από αυτά επέστρεψαν στη Θήρα και αγνώρισαν το χρησμό, γιατί ούτε γνώριζαν πού βρισκόταν η Λιβύη, ούτε τολμούσαν να στείλουν απικία προς το άγνωστο. 7 χρόνια μετά από αυτά δεν έβρεχε στη Θήρα και εντωμεταξύ ξεράθηκαν όλα τα δέντρα του νησιού εκτός από ένα. Όταν οι Θηραίοι πήγαν για χρησμό, η πυθία επανέλαβε τα σχετικά με την απικία στη Λιβύη. Και επειδή δεν μπορούσαν με κανένα τρόπο να θεραπεύσουν το κακό, έστειλαν αγγελιαφόρους στην Κρήτη για να πληροφορηθούν αν κάποιος από τους Κρήτες ή τους Μετίκους είχε πάει στη Λιβύη. Και αυτοί, αφού περιπλανήθηκαν στο νησί, έφτασαν στην πόλη Ήτανο. Εκεί συναντούν κάποιο άνδρα, ο οποίος ονομαζόταν Κορίβιος και ήταν αλιέας πορφύρας, ο οποίος είπε ότι κάποτε, όταν παρασύρθηκε από τους ανέμους, έφτασε στη Λιβύη και συγκεκριμένα στο νησί της Λιβύης στην Πλατέα. Αφού τον έπεισαν με χρήματα, τον έφεραν στη Θήρα και αρχικά από την Θήρα έπλεψαν λίγοι ως πρόσκοποι. Αφού άφησαν εκεί τον Κορίβιο με τρόφιμα για ορισμένους μήνες, αυτοί έπλεψαν το ταχύτερο για να αναγγείλουν στους Θηραίους για το νησί. Επειδή όμως οι Θηραίοι έφυγαν για χρόνο περισσότερο από όσο είχαν υπολογίσει, τα τρόφιμα του Κορίβιου τελείωσαν εντελώς. Ευτυχώς όμως, μετά από αυτά ένα πλοίο των Σαμαρίων, στο οποίο ήταν ναύπληρος ο Κυλαίος, όταν έπλεε από την Αίγυπτο, παρασύρθηκε από τους ανέμους και έφτασε σε αυτό το νησί την Πλατέα. Όταν οι Σάμιοι πληροφορήθηκαν από τον Κορίβιο αυτά που είχαν συμβεί, του άφησαν τρόφιμα για ένα χρόνο και αυτοί έφυγαν από το νησί. Προσπαθούσαν να πλέψουν στην Αίγυπτο, ενώ ο ανατολικός άνεμος τους απομάκρυνε. Και επειδή ο άνεμος δεν κόπαζε, πέρασαν από τις Ηράκλειες στήλες και έφτασαν στην Ταρτισσό, οδηγούμενοι από θεία δύναμη. Το εμπορίο αυτό ήταν κατά το χρόνο εκείνο ανεκμετάλλευτο, ώστε όταν επέστρεψαν αυτοί, κέρδισαν από το φορτίο περισσότερα από όσα κέρδισαν ποτέ Έλληνες από φορτία. Και οι Σάμοι, αφού διαχώρισαν τη δεκάτη από τα κέρδη τους,
παράγγειλαν την κατασκευή χάλκινου αγγείου όμοιου με τους αργολικούς κρατήρες. Το αφιέρωσαν στο Ηραίο και το στήριξαν πάνω σε 3 χάλκινους γονατιστούς κολοσσούς ύψους 7 πύχεων, 3,5 μέτρων. Από το γεγονός αυτό άρχισε η μεγάλη φιλία μεταξύ Κυρηναίων, Θηραίων και Σαμίων. Οι Θηραίοι, όταν άφησαν τον Κορίβιο στο νησί Πλατέα, επέστρεψαν στο νησί Θήρα και ανάγγειλαν ότι αυτοί βρήκαν νησί το οποίο βρισκόταν κοντά στις ακτές της Λιβύης. Οι Θηραίοι τότε με κλήρωση όρισαν να αναχωρήσει για την απικία ένας από τους 2 αδελφούς από όλες τις περιοχές του νησιού. 7 στον αριθμό και αρχηγός και βασιλιάς όλων να είναι ο Βάτος. Έτσι έστειλαν στην Πλατέα 2 πεντικοντόρους. Αυτά λένε οι Θηραίοι και για την ακόλουθη αφήγη συμφωνούν ήδη Θηραίοι και Κυρηναίοι. Γιατί οι Κυρηναίοι στα περιβάτου, στα σχετικά με το Βάτο, δεν συμφωνούν με τους Θηραίους, γιατί λένε το εξής. Υπάρχει στην Κρήτη πόλη η Οαξός, στην οποία βασιλιάς κάποτε ήταν ο Ετέαρχος. Στην Κρήτη, στην πόλη Οαξό, ο βασιλιάς είχε μείνει χείρος. Η γυναίκα του είχε γίνει μητέρα κόρης της Φερετίμης, την οποία μεγάλωνε μόνος του ο βασιλιάς Οαξός, αλλά δεν μπορούσε να τα καταφέρει. Γι' αυτό και νυμφεύτηκε μία δεύτερη σύζυγο, η οποία απέκτησε παιδιά από τον Οαξό και ήθελε να ξεφορτωθεί την κόρη του τη Φερετίμη. Έτσι κάθε μέρα σοφιζόταν και κάτι για να την κατηγορήσει. Την κατηγόρησε ότι ήταν τεμπέλα, ότι ήταν οκνηρή και δεν έκανε δουλειές. Την κατηγόρησε ότι ασχολείται με πράγματα τα οποία δεν της άρμοζαν σαν πριγκίπισσα και στο τέλος την κατηγόρησε για κάτι πολύ σοβαρό, ότι την παρενοχλούσε σεξουαλικά. Τότε ο Οαξός, πιστεύοντας τα λόγια της δευτέρας σύζυγου του, της μητριάς της Φερετίμης, αποφάσισε να ξεφορτωθεί την κόρη του, αλλά με τρόπο ανώδυνο για αυτόν. Έτσι, όταν ένας καπετάνιος έφερε τα εμπορεύματά του για να τα πουλήσει στο βασίλειο του Οαξού, τότε αυτός τον προσκάλεσε στο σπίτι του, τον φιλοξένησε και τον έδεσε με τους όρκους της φιλοξενίας. Η φιλοξενία για τους αρχαίους Έλληνες προγόνους μας ήταν μεγαλύτερη φιλία ακόμη και από τη φιλία από κοντινούς μας ανθρώπους, τους οποίους γνωρίσαμε στη γειτονιά μας, και ακόμη μεγαλύτερη και βαθύτερη σχέση με τον φιλοξενούμενο από ότι από το συγγενή μας. Έτσι ο φιλοξενούμενος καπετάνιος αποφάσισε να κάνει ό,τι του πει ο βασιλιάς Οαξός, ο οποίος μετά τη φιλοξενία του ζήτησε να πάρει και να εξαφανίσει, να πνίξει την κόρη του τη Φερετίμη. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να κάνει αυτό το ατόπιμα. Πήρε την Φερετίμη μαζί του πάνω στο καράβι του, αλλά στο δρόμο σοφίστηκε το εξής για να απαλλαγεί από τον όρκο του και να απαλλαγεί από την φιλία και τους όρκους φιλίας που τον έδεσαν με τον βασιλιά Οαξό της Κρήτης. Έτσι λοιπόν έδεσε την Φερετίμη σε ένα καλάθι, την βούτυξε με σκηνή μέσα στη θάλασσα, αλλά δεν την έπνιξε, την τράβηξε αμέσως αφού βράχηκε το καλάθι προς τα έξω και απειλάγει από τους όρκους που είχε δώσει στον βασιλιά Οαξό τον πατέρα της να τη σκοτώσει. Ο έμπορος ονομαζόταν Θεμίστον και καταγόταν από την Θήρα. Όταν διέλυσε την φιλοξενία
και απειλάγει από τους όρκους του, ο Θεμής τον πήρε την κόρη και έφτασε στην θύρα. Εκεί πήγε την Φρονίμη ως παλακίδα του Πολύμνηστου, που ήταν από τους έγκριτους θηρέους. Μετά από μερικά χρόνια, η Φρονίμη απέκτησε από τον Πολύμνηστο γιο, που είχε λεπτή φωνή και ήταν τραυλός, ο οποίος γι' αυτό και ονομάστηκε Βάτος. Σε αυτά συμφωνούν και οι θηραίοι και οι κυριναίοι. Ο Ηρόδοτος όμως δεν συμφωνεί με το όνομα του Βάτου. Αρχικά λέει ότι είχε άλλο όνομα. Βάτος ονομάστηκε όταν έφτασε στη Λιβύη, σύμφωνα με τον χρησμό που δόθηκε από το μαντίο των Δελφών και από την τιμή την οποία πήρε αυτό το επώνυμο. Γιατί όταν μεγάλωσε, εκείνος ήρθε στους Δελφούς για να ρωτήσει σχετικά με τη φωνή του, επειδή ήταν λεπτόφωνος και τραυλός. Όταν ρώτησε, η Πυθία χρησμοδότησε τα εξής: «Βάτε, για την φωνή σου ήρθες, αλλά ο άναξ φίβος Απόλλων σε στέλνει στην προβατοτρόφο Λιβύη, εκεί να χτίσεις αποικία». Και εκείνος απάντησε: «Ω άναξ, εγώ ήρθα σε σένα ζητώντας χρησμό για τη φωνή μου και εσύ χρησμοδοτείς προστάζοντας αδύνατα. Να αποικήσω τη Λιβύη, με τι στρατό, με τι πόρους?» Αυτά έλεγε, αλλά δεν έπειθε να του δοθεί άλλος χρησμός. Και επειδή του δινόταν ο ίδιος χρησμός όπως και προηγουμένως, ο Βάτος επέστρεψε στη θύρα. Αργότερα όμως συμφορές άρχισαν για αυτόν και τους υπόλοιπους θηραίους. Επειδή αγνοούσαν την αιτία οι θηραίοι, έστειλαν στους Δελφούς και ρωτούσαν για το κακό που υφίστανται. Και η Πυθία χρησμοδότησε ότι αν απήκηζαν με το Βάτο την Κυρήνη της Λιβύης, θα βελτιωνόταν η κατάσταση. Μετά από αυτά, οι θηραίοι έστειλαν τον Βάτο με 2 πεντικοντόρους. Και αυτοί έπλευσαν στη Λιβύη, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, και επέστρεψαν μετά από αυτά στη θύρα. Οι θηραίοι όμως, όταν αποβιβάζονταν, τους τόξευαν και δεν τους επέτρεπαν να πλησιάσουν στην ακτή και τους διέταζαν να πλεύσουν πίσω. Και αυτοί εξαναγκάστηκαν να πλεύσουν πίσω και έχτισαν αποικία σε νησί κοντά στη Λιβύη, του οποίου το όνομα ήταν Πλατέα. Λένε ότι το νησί αυτό είναι ίσο προς τη σημερινή πόλη των Κυριναίων. Αυτό το νησί το κατοίκησαν επί 2 χρόνια και επειδή δεν παρατηρεί το καμία πρόοδος, άφησαν εκεί έναν από αυτούς και όλοι οι υπόλοιποι απέπλευσαν στους Δελφούς και όταν έφτασαν στο μαντίο ζητούσαν χρησμό, λέγοντας ότι οι κατοικούντες στη Λιβύη δεν πέτυχαν κανένα καλό. Και η Πυθία χρησμοδότησε ως εξής: «Αν εσύ γνωρίζεις καλύτερα από μένα τη Λιβύη, την προβατοτρόφο, εσύ που δεν πήγες καλύτερα από αυτόν που πήγε, αμφιβάλλω για την νοημοσύνη σου». Όταν τ' άκουσαν αυτά οι άνδρες του Βάτου, απέπλευσαν και επέστρεψαν, γιατί ο Θεός δεν τους απάλαξε από την αποικία, αλλά τους είπε να αποικήσουν αυτή την ίδια τη Λιβύη. Όταν έφτασαν στο νησί και πήραν αυτόν που είχαν αφήσει, έχτισαν αποικία σε χώρο της Λιβύης, απέναντι από το νησί, ο οποίος ονομαζόταν Άζηρης, ο οποίος περιστοιχιζόταν από όλες τις πλευρές από πολύ ωραίες κατάφυτες κοιλάδες και από τη μία πλευρά ρέει ποταμός. Στον χώρο αυτό κατοίκησαν για 6 χρόνια και τον 7ο πίστηκαν από τους Λίβιους ότι θα τους οδηγήσουν σε καλύτερο μέρος και αποφάσισαν να τον εγκαταλείψουν. Από εκεί οι Λίβιες τους οδήγησαν προς Δισμάς και για να μην δουν οι Έλληνες την καλύτερη περιοχή, αφού υπολόγισαν τις ώρες της ημέρας, πέρασαν από εκεί κατά τη νύχτα. Το όνομα εκείνου του χώρου είναι Ήρασα. Τους οδήγησαν σε πηγή η οποία, όπως έλεγαν, ανήκε στον Απόλλωνα και είπαν: «Άνδρες Έλληνες,
Εδώ είναι ο πιο κατάλληλος χώρος για τον απικισμό σας, γιατί εδώ ο ουρανός είναι διάτρωτος. Το μέρος όπου κατοίκησαν οι Θηραίοι ήταν ανοιχτός ο ουρανός και τον περνούσαν βροχές. Δηλαδή ήταν ένας έφορος και παραγωγικός ο καινούριος τόπος όπου κατοίκησαν οι Θηραίοι από την Θήρα, από την Σπάρτη, οι απόγονοι του Θήρα, του βασιλιά της Σπάρτης. Όσο ζούσε ο οικιστής Βάτος, ο οποίος βασίλεψε επί 40 έτη, και ο γιος του Αρκεσίλαος, ο οποίος βασίλεψε 16, κατοικούσαν εκεί τόσοι Κυριναίοι όσοι ήρθαν από την αρχή ως άπικοι, δηλαδή δεν ήρθαν νέοι άπικοι. Από τον τρίτο όμως Βάτο, ο οποίος ονομάστηκε Ευδαίμων, η Πυθία χρησμοδότησε και παρακινούσε όλους τους Έλληνες να πλέψουν για να συγκατοικήσουν με τους Κυριναίους στη Λιβύη, γιατί οι Κυριναίοι τους καλούσαν για αναδασμό της χώρας. Ο χρησμός που τους δόθηκε ήταν ο εξής. Αυτός που θα πάει στη Λιβύη μετά από τον αναδασμό της γης, κάποτε πικρά θα το μετανοήσει. Συνέρευσε τότε πολύ πλήθος στην Κυρίνη και αφού έγινε αναδασμός της γης, οι περίοικοι Λίβιες και ο βασιλιάς τους, ο οποίος ονομαζόταν Αδικρόν, επειδή οι Κυριναίοι τους αφαιρούσαν τους αγορούς τους, έστειλαν ανθρώπους τους στην Αίγυπτο και έθεσαν τους εαυτούς τους υπό την προστασία του βασιλέως της Αιγύπτου Απρί. Και ο Απρίς, αφού συγκέντρωσε πολύ στρατό από Αιγυπτίους, τον έστειλε εναντίον της Κυρίνης. Οι Κυριναίοι όμως εκστράτευσαν μέχρι την περιοχή Ήρασα, συγκρούστηκαν με τους Αιγυπτίους στην Κρίνη Θέστη και τους νίκησαν σε μάχη εκ παρατάξεως. Γιατί μέχρι τότε οι Αιγύπτιοι δεν είχαν πείρα των Ελλήνων και τους αψηφούσαν. Σκοτώθηκαν λοιπόν τόσο πολύ, ώστε ελάχιστοι από αυτούς επέστρεψαν στην Αίγυπτο. Τότε οι Αιγύπτιοι κατηγόρησαν γι' αυτό το γεγονός τον Απρί και εξήγηραν επανάσταση εναντίον του. Εκείνου του Βάτου γιος ήταν ο Αρκεσίλαος, ο οποίος βασίλεψε πρώτος. Φιλονίκησε με τον αδερφό του, ο οποίος έφυγε με δικούς του ανθρώπους σε άλλη περιοχή της Λιβύης, όπου έκτισαν την πόλη, η οποία και σήμερα, την εποχή του Ηροδότου, τον 5ο αιώνα π.Χ., ονομάζεται Βάρκη. Παρακινούσαν τους Λίβιες σε πόλεμο εναντίον των Κυριναίων. Όπως βλέπουμε, τα δύο αδέλφια, απόγονοι του Θήρα, δεν ησύχασαν στον καινούριο τόπο, στις Αθήνες, στη Βόρεια Αφρική, την Κυρίνη και την Βάρκη, αλλά και εκεί πρέπει να πολεμήσουν μεταξύ τους σε έναν ακόμη αδελφοκτόνο πόλεμο. Μετά από αυτά, ο Αρκεσίλαος εκστράτευσε εναντίον των Λιβύων που άλλοτε τους είχαν υποδεχθεί, οι οποίοι ήδη στράφηκαν εναντίον τους. Οι Λίβιες φοβήθηκαν τον Αρκεσίλαο και κατέφυγαν προς τους ανατολικούς Λίβιες. Ο Αρκεσίλαος τους καταδίωξε μέχρι ότου έφτασε στα Λεύκηνα, όπου οι Λίβιες αποφάσισαν να τους επιτεθούν. Στη μάχη που έγινε, οι Λίβιες νίκησαν τους Κυριναίους. Τέτοια ήταν η νίκη, ώστε έπεσαν εκεί 7.000 Κυριναίοι οπλίτες. Μετά από αυτή την ήττα, ο Αρκεσίλαος αρρώστησε και ενώ έπινε φάρμακο, τον έπνιξε ο αδερφός του ο Λέαρχος. Και τον Λέαρχο τον σκότωσε με δόλο η σύζυγος του Αρκεσιλάου, η οποία ονομαζόταν Ερυξώ. Τον Αρκεσίλαο τον διαδέχτηκε ο γιος του Βάτος. Αυτός ήταν χολός και όχι αρτισκελής. Οι Κυριναίοι μετά τη συμφορά που τους έτυχε, όταν έχασαν 7.000 άνδρες, έστειλαν ανθρώπους τους στους Δελφούς και ρωτούσαν με ποιο τρόπο θα έπρεπε να οργανωθούν ώστε να ζήσουν με ευημερία στην Κυρίνη. Η Πυθία τους συμβούλεψε να καλέσουν οργανωτή από την Μαντινία της Αρκαδίας. Κι έτσι οι Κυριναίοι πήγαν στη Μαντινία και ζήτησαν να τους δώσουν οργανωτή. Και οι Μαντινείς τους έδωσαν έναν από τους πιο έγκριτους πολίτες τους, ο οποίος ονομαζόταν Δημόνακτας.
Ο άνδρας αυτός, όταν ήρθε στην Κυρίνη και αφού μελέτησε τα καθέκαστα, αφενός διαίρεσε τους κατοίκους σε τρεις φυλές ως ακολούθως. Οι Θηραίοι και οι Περίοικοι τους αποτέλεσαν μία μοίρα. Άλλοι οι Πελοποννήσιοι και οι Κρήτες και τρίτοι όλοι οι νησιώτες. Εξάλλου για τον βασιλιά Βάτο ξεχώρισε κτήματα και ιερατικά καθήκοντα και όλα τα υπόλοιπα προνόμια, όσα είχαν προηγουμένως οι βασιλείς, τα αφαίρεσε από αυτούς και τα παραχώρησε στο Δήμο. Ο Δημόνακτας φαίνεται ότι εγκαθίδρυσε το πολίτευμα της βασιλευωμένης δημοκρατίας στην Κυρίνη της Βορείου Αφρικής. Όσο ζούσε ο Βάτος, εξακολουθούσε να τηρείται η παραπάνω τάξη, επί της βασιλείας όμως του γιού του, του Αρκεσιλάου, έγιναν πολλές ταραχές για το θέμα των αξιωμάτων. Γιατί ο Αρκεσίλαος του Χολού Βάτου και της Φερετήμης αρνιόταν να ανεχθεί την τάξη που επιβλήθηκε από τον Μαντίνιο Δημόνακτα και απαιτούσε τα προνόμια των προγόνων του. Στασίασε και ιτήθηκε και διέφυγε στη Σάμο, ενώ η μητέρα του διέφυγε στη Σαλαμίνα της Κύπρου. Κατά την εποχή εκείνη, βασιλιάς της Σαλαμίνας ήταν ο Ευέλθων, εκείνος ο οποίος αφιέρωσε στους Δελφούς ένα πολύ αξιοθέατο θυμιατήριο, το οποίο βρίσκεται στον θησαυρό των Κορινθίων. Σε εκείνον πήγε η Φερετήμη και ζητούσε στρατό για να τους γυρίσει πίσω στην Κυρίνη. Ο Ευέλθων όμως έδινε σε αυτήν οτιδήποτε άλλο εκτός από στρατό. Και η Φερετήμη δεχόταν αυτά που της πρόσφερε και έλεγε ότι είναι μεν καλά, αλλά εκείνο ήταν καλύτερο, δηλαδή να της δώσει στρατό. Και επειδή σε όλα όσα της έδινε επαναλάμβανε τα ίδια, στο τέλος ο Ευέλθων της έστειλε χρυσό σφόνδυλο και ρόκα πάνω στην οποία υπήρχε και μαλλί. Δηλαδή ο βασιλιάς της Σαλαμίνος ο Ευέλθων έλεγε στη Φερετήμη να ασχοληθεί με τον οικοκυριό, να γνέθει το μαλλί και να υφαίνει στον αργαλιό και να μην ασχολείται με πολέμους. Εν τω μεταξύ ο Αρκεσίλαος, ο οποίος έμενε στη Σάμο, άρχισε να συγκεντρώνει κάθε είδους άνδρες και τους υποσχόταν αναδασμό της γης. Αφού συγκέντρωσε πολύ στρατό ο Αρκεσίλαος, έστειλε στους Δελφούς και ζητούσε από το μαντίο χρησμό σχετικό με την επιστροφή του. Η πυθία χρησμοδότησε τα εξής. Για 4 βάτους και 4 Αρκεσίλαους, ολοξίας Απόλλων σας δίνει τη βασιλεία της Κυρίνης. Μετά από αυτούς μην προσπαθήσετε να μείνετε. Εσύ να επιστρέψεις στην πατρίδα και ήσυχος να μείνεις. Φαρδί καμίνι γεμάτο αμφορείς. Τους αμφορείς μην ψήσεις, αλλά βγάλ τους. Σβήσε το καμίνι και στα καμένα μην μπεις. Γιατί και εσύ θα πεθάνεις και ο πιο καλός από τους σταύρους. Αυτά χρησμοδότησε η πυθία προς τον Αρκεσίλαο. Ο Αρκεσίλαος τότε πήρε τους Σαμίους που είχε επιστρατεύσει και επέστρεψε στην Κυρίνη. Και εκεί, αφού επικράτησε στα πράγματα, λησμόνησε το χρησμό του μαντίου, αλλά εκδικεί του τους αντιπάλους του, οι οποίοι υπήρξαν υπαίτιοι της φυγής του. Οι περισσότεροι από αυτούς έφυγαν από τη χώρα. Κάποιους άλλους όμως τους συνέλαβε και τους έστειλε στην Κύπρο για να τους σκοτώσουν εκεί. Αυτοί όμως ρίχτηκαν από τα κύματα στην Κνίδο, όπου τους διέσωσαν οι Κνίδοι και τους έστειλαν στη Θήρα. Κάποιους άλλους όμως Κυριναίους που κατέφυγαν σε μεγάλο πύργο, ιδιοκτησία του Αγλιμάχου, ο Αρκεσίλαος συσσόρευσε γύρω από αυτόν ξύλα και τον έκαψε. Με την πράξη του αυτή κατανόησε την έννοια του χρησμού, ότι δηλαδή η πυθία δεν του επέτρεψε να κάψει τους αμφορείς τους οποίους θα έβρισκε μέσα στο καμίνι και γι' αυτό με τη θέλησή του έμενε έξω από την πόλη των Κυριναίων, γιατί φοβόταν τον χρησμοδοτηθέντα θάνατο και πίστευε ότι με την καμένη γη ο χρησμός εννοούσε την Κυρίνη. Ο Αρκεσίλαος είχε σύζυγο την κόρη του βασιλιά της Βάρκης, ο οποίος ονομαζόταν Αλάζιρ. Προς αυτόν πήγε και εκεί κάποιοι άνδρες φυγάδες από την Κυρίνη, ενώ βρισκόταν στην αγορά, τον αναγνώρισαν και τον σκότωσαν
και μαζί με αυτόν και τον πεθερό του τον Αλάζερα. Ο Αρκεσίλαος λοιπόν, είτε με τη θέλησή του, είτε χωρίς να το θέλει, επειδή δεν συμμορφώθηκε με τον χρησμό, υπέστη το μοιραίον. Η μητέρα του Αρκεσίλαου, η Φερετίμη, όσο καιρό ο Αρκεσίλαος παρέμενε στη βάρκη, όπου ο ίδιος προετοίμασε την καταστροφή του, εκείνη διαχειριζόταν την εξουσία του γιού της στην Κυρίνη. Χειρίζονταν τα πάντα και καθόταν και στη Βουλή. Η Φερετίμη, αμέσως αφού πληροφορήθηκε τον φόνο του γιού της στη βάρκη, έφυγε εσπευσμένα στην Αίγυπτο. Γιατί ο Αρκεσίλαος είχε ευεργετήσει τον καβύση του κύρου. Αυτός δηλαδή ο Αρκεσίλαος ήταν εκείνος ο οποίος υπέταξε την Κυρίνη στον καβύση και όρισε και τον πληρωτέο φόρο. Όταν έφτασε στην Αίγυπτο η Φερετίμη, πρόσπεσε οικέτη στον Αριάνδη και του ζητούσε βοήθεια και προφασιζόταν ότι ο γιος της δολοφονήθηκε γιατί μύδιζε. Ο Αριάνδης ήταν ύπαρχος της Αιγύπτου, διορισμένος από τον Καβύση. Αργότερα, όταν ο Αριάνδης θέλησε να εξισωθεί με τον Δαρείο, τον σκότωσαν. Ο Αριάνδης, ο ύπαρχος των Περσών στην Αίγυπτο, ήθελε να μιμηθεί και να παραβγεί τον Δαρείο στην εξουσία. Όταν έμαθε ότι από καθαρό χρυσάφι, ο Δαρείος έκοψε νομίσματα με το πρόσωπό του, τους λεγόμενους δαρικούς, τότε και ο Αριάνδης από καθαρό ασίμι της Αιγύπτου έκοψε δικά του τοπικά νομίσματα με το πρόσωπό του, τους λεγόμενους αριανδικούς. Αυτό ήταν και η αιτία να σκοτωθεί, να δώσει διαταγή να τον σκοτώσουν ο Δαρείος, αλλά λέγοντας ότι άλλη ήταν η αιτία, ότι είχε μάθει ότι ο Αριάνδης ετοίμαζε επανάσταση εναντίον του. Αυτόν λοιπόν τον Αριάνδη επισκέφτηκε η Φερετίμη και ζητούσε τη βοήθειά του για να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του γιού της του Αρκεσιλάου. Ο Αριάνδης εκείνος λυπήθηκε πολύ τη Φερετίμη. Γι' αυτό της διέθεσε όλο τον πεζικό στρατό και το ναυτικό που βρισκόταν στην Αίγυπτο. Στρατηγό του πεζικού όρισε τον Μαράφιο Άμαση και του ναυτικού τον Βάρδη από το γένος των Πασαργάδων. Πριν όμως από την αποστολή της στρατιάς, ο Αριάνδης έστειλε κήρυκα στη βάρκη και ζητούσε να πληροφορηθεί ποιος ήταν ο φωνιάς του Αρκεσίλαου. Και οι βαρκαίοι ανέλαβαν συλλογική ευθύνη, λέγοντας ότι τους είχε προξενήσει πολλά κακά και τον σκότωσαν όλοι μαζί. Όλοι λοιπόν ήταν υπεύθυνοι. Για τους Λίβιες, ο Ηρόδοτος μας λέει ότι η Λιβύη κατοικείται από 4 μόνον έθνη. Τα 2 αυτά αποτελούνται από αυτόχθονες, δηλαδή οι Λίβιες και οι Αιθίωπες είναι ηθαγενείς και κατοικούν οι μεν πρώτοι, οι Λίβιες, τα βόρεια και οι δεύτεροι, οι Αιθίωπες, τα νότια της Λιβύης, ενώ οι Έλληνες και οι Φοίνικες είναι επίλυδες, άπικοι. Οι Λιβύοι, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, δεν αποτελεί σπουδαία ήπειρο ως προς τη γονιμότητα και δεν μπορεί να συγκριθεί με την Ασία ή την Ευρώπη εκτός μόνο από την περιοχή της Κίνοπου, γιατί η χώρα εκεί έχει το ίδιο όνομα με τον ποταμό. Αυτή εξομοιούται με τις άριστες χώρες ως προς την παραγωγή δημητριακών και δεν μοιάζει σε τίποτε με την υπόλοιπη Λιβύη, γιατί έχει μαύρο χώμα και άφθονο νερό από πηγές και δεν προσβάλλεται από ξηρασία και ούτε την ζημιώνει η παραπανήσια βροχή που πέφτει εκεί, γιατί σε αυτήν την περιοχή της Λιβύης βρέχει. Και η εφορία των καρπών είναι όση και στη γη των Βαβυλωνίων. Έφορη είναι η γη την οποία νέμονται οι Εβεσπερίδες, σήμερα Βενγκάζι, γιατί φτάνει 1 προς 100 η καλύτερη παραγωγή και της Κοινόπου 1 προς 300. Και η χώρα των Κυριναίων
Επειδή είναι η υψηλότερη της Λιβύης, την οποία νέμονται οι νομάδες, έχει κατά περίεργο τρόπο τρεις εποχές συγκομιδής. Πρώτα, οι καρποί των παραθαλάσσιων περιοχών είναι όριμοι για θερισμό και τριγητό. Αφού τελειώσει πια η συγκομιδή αυτών, αρχίζει η συγκομιδή στη μεσαία ζώνη, η οποία βρίσκεται ψηλότερα από την παραθαλάσσια και ονομάζεται βουνός. Αφού λήξει η συγκομιδή στη μεσαία ζώνη, αρχίζει η ορίμανση στη μεσαία ζώνη και η ετοιμότητα για τη συγκομιδή του καρπού των πιο υψηλών περιοχών, σε τρόπο ώστε πριν καταναλωθεί ο πρώτος καρπός και ο ίνος της πρώτης συγκομιδής, να έρχεται ο τελευταίος. Έτσι, οι Κυριναίοι επί 8 μήνες ασχολούνται με τη συγκομιδή των καρπών. Και οι Πέρσες, τους οποίους έστειλε από την Αίγυπτο ο Αριάνδης προς βοήθεια της Φερετίμης, αμέσως μόλις έφτασαν στη βάρκη, άρχισαν να την πολιορκούν και απαιτούσαν την παράδοση των υπετίων του φόνου του Αρκεσίλαου. Όμως, επειδή ολόκληρος ο λαός ήταν υπεύθυνος για το φόνο, δεν αποδέχονταν τους όρους. Έτσι πολιορκούσαν τη βάρκη επί 9 μήνες, αφού άνοιξαν χαρακώματα που οδηγούσαν προς τα τείχη και ενεργούσαν ισχυρές επιθέσεις. Τα χαρακώματα τα ανακάλυψε ένας Χαλκεύς. Ένας Κυριναίος Χαλκεύς, Χαλκοματάς, μέσα από την πόλη ανακάλυψε τους υπονόμους που έσκαβαν γύρω-γύρω από την πόλη για να μπουν υπογείως μέσα σε αυτήν με τον εξής τρόπο. Πήρε μία σπίδα και ανάποδα την τοποθέτησε γύρω-γύρω σε διάφορα σημεία των τειχών. Και εκεί που ακουγόταν σκληρός ο ήχος, δηλαδή γεμάτος, το χώμα δεν είχε ανοίξει από κάτω. Εκεί όμως που ακουγόταν κούφιο το έδαφος, κατάλαβε ότι είχαν ανοιχθεί οι υπόνομοι και έτσι μπήκαν από αυτούς και κατατρόπωσαν τους εχθρούς τους οι Κυριναίοι. Οι Πέρσες τότε, μιας και δεν μπορούσαν τόσους μήνες να καταλάβουν την Κυρίνη, σοφίστηκαν τα εξής. Ένα βράδυ, έξω από τα τείχη της Κυρίνης, άνοιξαν ένα μεγάλο υπόνομο, έσκαψαν ένα μεγάλο λάκκο, τον οποίο γεφύρωσαν με καλαμιές, ξερά χόρτα και από πάνω του έριξαν άμμο. Ήταν κούφιο, αλλά επιφανειακά δεν μπορούσες να αντιληφθείς γιατί είχαν ισοπεδώσει το έδαφος με τα διπλανά μέρη και δεν ξεχώριζε καθόλου από αυτά. Έτσι έπεισαν τους Κυριναίους ότι δέχτηκαν να συνθηκολογήσουν, μιας και δεν μπορούσαν να καταλάβουν την πόλη. Οι Κυριναίοι τότε επέτρεψαν τους Πέρσες να μπαίνουν μέσα στην πόλη και αυτοί έβγαιναν ελεύθερα και έκαναν διάφορες συνδιαλλαγές μαζί τους έξω από τα τείχη της Κυρίνης. Και τότε αποφάσισαν να υπογράψουν τους όρκους της ειρήνης πάνω ακριβώς στο κούφιο έδαφος, πάνω στο γεφυρωμένο με τις καλαμιές, το οποίο έκαναν εσχάρα, δηλαδή έναν βωμό μετάλλινο και πρόχειρο, στον οποίο έσφαξαν ζώα και στο αίμα τους ορκίστηκαν φιλία και ειρήνη μεταξύ τους. Και έναν όρο υπέβαλαν οι Πέρσες, ότι όσο αυτό το έδαφος θα ήταν σταθερό, έτσι σταθερή θα ήταν και η φιλία μεταξύ τους. Όταν οι Κυριναίοι επέστρεψαν πίσω στην Κυρίνη, οι Πέρσες κατέστρεψαν τη νύχτα αυτό το γεφύρωμα και την κρύπτη και απέδειξαν ότι η φιλία τους δεν ήταν σταθερή. Γι' αυτό και επετέθησαν και κατέλαβαν την Κυρίνη και την παρέδωσαν στη Φερετίμη. Η Φερετίμη τότε σκότωσε όλους αυτούς οι οποίοι
μετά από προδοσία θεωρήθηκαν υπαίτιοι για τον θάνατο του γιού της του Αρκεσιλάου και τους υπόλοιπους τους έδωσε εχμαλώτους τους Πέρσες. Οι φερετήμοι του ουσμέν πρωτετίους των Βαρκαίων αμέσως αφού τους παρέδωσαν σε αυτήν οι Πέρσες τους σούβλησε κυκλικά γύρω από το τείχος και διέταξε να κόψουν τους μαστούς των σύζυγων τους τους οποίους εξέθεσε γύρω από το τείχος. Τους υπόλοιπους Βαρκαίους τους πήραν δούλους οι Πέρσες και ξεκίνησαν να επιστρέψουν προς τη χώρα τους. Όταν έφτασαν μπροστά από την πόλη των Κυριναίων, οι Κυριναίοι μετά από κάποιο χρησμό τους επέτρεψαν να περάσουν μέσα από την πόλη. Όταν περνούσε ο Περσικός στρατός, ο ναύαρχος Βάρδης πρότεινε να καταλάβουν την Κυρίνη. Όμως ο αρχηγός του Περσικού πεζικού ο Άμασης δεν το επέτρεψε γιατί, όπως είπε, στάλθηκαν εναντίον μιας μόνον ελληνικής πόλεως, της Βάρκης. Στο τέλος πέρασαν και στρατοπέδευσαν στο λόφο του Λυκαίου Διός. Όταν ο αρχηγός του πεζικού Άμασης μετάνιωσε γιατί δεν κατέλαβαν την Κυρίνη, επιχείρησαν να ξαναμπούν, αλλά οι Κυριναίοι δεν το επέτρεψαν. Τους Πέρσες τότε, αν και δεν πολεμούσαν με κανέναν, τους κατέλαβε πανικός φόβος και τράπηκαν σε φυγή μέχρι σε αποστάσεως 60 σταδίων, περίπου 1200 μέτρων και εκεί σταμάτησαν. Αφού εγκατέστησαν εκεί στρατόπεδο, ήρθε εκ μέρους του Αριάνδη, αγγελιαφόρος, ο οποίος τους καλούσε να επιστρέψουν στην Αίγυπτο. Οι Πέρσες τότε παρακάλεσαν τους Κυριναίους να τους δώσουν εφόδια για το δρόμο και αφού τα πήραν, ξεκίνησαν για την Αίγυπτο. Από εκεί τους παρέλαβαν οι Λίβοι και αυτούς που βραδυπορούσαν, καθώς και αυτούς που παρέκλειναν τη οδού, τους λίστευαν και τους άρπαζαν τα όπλα και τα ενδύματά τους και μετά τους σκότωναν μέχρι ότου έφτασαν στην Αίγυπτο. Ο Ηρόδοτος μας λέει ότι το πιο απομακρυσμένο μέρος στο οποίο πήγαν οι Πέρσες στη Δύση ήταν οι Εβεσπερίδες, η σημερινή Βενγκάζη. Όταν έφτασαν επιτέλους στην Αίγυπτο, εκεί είχαν πάρει μαζί τους και τους Βαρκαίους εχμαλώτους, τους οποίους ο Αριάνδης δεν θέλησε να κρατήσει στην Αίγυπτο, αλλά τους έστειλε στον Πέρση βασιλιά των Δαρίων. Ο βασιλιάς Δαρίος λυπήθηκε τους Βαρκαίους εχμαλώτους και δεν θέλησε να τους πάει σε καμία από τις μεγάλες πόλεις των Περσών, ούτε τα Εκβάτανα, ούτε τα Σούσα, ούτε τη Σάρδης, ούτε στη Βαβυλώνα. Αλλά τους έδωσε μια πόλη της Βακτριανής, την οποία και κατοίκησαν. Μέχρι την εποχή του Ηροδότου, η πόλη σε αυτή ονομάζεται Βάρκη. Επομένως, μερικοί από αυτούς τους Έλληνες που συνάντησε ο Μέγας Αλέξανδρος στο βόρειο Αφγανιστάν, στη Βακτριανή χώρα, ήταν αυτοί που κατάγονταν από τη Σπάρτη. Δεν είναι τυχαίο ότι στις στολές τους οι γυναίκες της Βακτριανής έχουν στολίδια θαλασσινά που απέχουν πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα από τους πρόποδες του Ινδοκούς, του Ινδοκαυκάσου, όπου κατοικούν. Αλλά είναι πατρογονικά τα κοσμήματα και τα νεαρά κορίτσια πρέπει να έχουν στη στολή τους αυτά τα κοσμήματα για να θυμούνται τον τόπο από όπου κατάγονται. Thank you.
Το τέλος της Φερετίμης δεν ήταν καθόλου καλό. Η Φερετίμη κατέφυγε στην Αίγυπτο μετά τον χαλασμό της βάρκης, όπου μας λέει ο Ηρόδοτος ότι ήταν ζωντανή, αλλά ζωντανή έφαγαν το κορμί της τα σκουλίκια, γιατί μας λέει ότι οι θεοί εκδικούνται αυτούς οι οποίοι δεν αγαπούν τον άνθρωπο. Ο σκληρός εκδικούμενος άνθρωπος μισείται υπό τον Θεό. Οι Έλληνες βρέθηκαν σε όλες τις άκρες του πλανήτη. Ελληνική παρουσία υπάρχει στην Βακτριανή, όπου οι Βακτριανές φορούν τα κοσμήματα που μοιάζουν με τα κοσμήματα της Βορείου Αφρικής, της νήσου Θήρας και της Σπάρτης. Γι' αυτό στην αποδημία, δηλαδή σε έναν απικισμό, ας δούμε μια κόρη η οποία ξαφνικά πρέπει να φύγει από τον οίκο της, από τα πατρογονικά της σπίτια, σε έναν μακρινό άγνωστο τόπο, όπου γνωρίζει ότι δεν υπάρχει γυρισμός. Διάλεξα για το τέλος αυτού του μισεμού, του αποχωρισμού, τον αποχωρισμό της Μύδιας από το δωμάτιό της, από την πατρίδα της τη Νέα και τις τελευταίες της κινήσεις. Ιώσε τα μάτια της, πλήττο πυρός, γεμίσανε φωτιά. Δεινών δε περιβρωμαίες κονακουέ και απέσια βούιζαν τα αυτιά της. Πυκνά δε λαυκανίης επεμάσατο και συνεχώς χτυπούσε το λαιμό της. Πυκνά δε κουρίξ ελκομένη προκάμους γοερή βρυχίσα το ανίη και συνεχώς τραβούσε τα μαλλιά της και τα ξερίζωνε και ούρλιαζε με γοερό πόνο. Η κόρη, η Μύδια, αντίθετα με ό,τι της ήταν γραμμένο, ετοίμασε φάρμακα που τα έβαλε στον κόρφο της και ήταν έτοιμη να αυτοκτονήσει, να φαρμακωθεί, γιατί δεν άντεχε τον μισεμό να φύγει από την πατρίδα. Αλλά έπρεπε να κάνει ό,τι ήταν το γραμμένο. Γι' αυτό ξανάβαλε μέσα στην κάσα τα φάρμακα και αποχαιρέτησε τον τόπο της για να φύγει για πάντα. Φίλησε τότε το κρεβάτι της και τις διπλές της πόρτες και απ' τις δυο μεριές και άγγιξε τους τοίχους. Τράβηξε με το χέρι της μια μεγάλη μπούκλα απ' τα μαλλιά της και την άφησε στο θάλαμο για τη μητέρα της, ενθύμιο της νεαρής της ηλικίας, θρηνώντας με φωνή συγκινημένη. «Φεύγω και σου αφήνω αυτά τα μαλλιά αντί για μένα, μάνα μου. Σου αφήνω τα μαλλιά μου για να με θυμάσαι, να έχεις κάτι από μένα, ενώ εγώ θα φεύγω και θα μείνω για πάντα μακριά σου».